Και η μεγάλη παρεξήγηση βέβαια άρχισε με την Βαβαροκρατία, που κατέβηκαν αυτοί οι Γερμανοί και βρήκαν μια χώρα που δεν λειτουργούσε με τίποτε. Δηλαδή φτώχεια, μισέρια, φρικτή. Και λέγανε, δεν μπορείς έναν φτωχό ζητιάνο που σε κολλάει στην Αθήνα τότε, που μιλούσε και αρβανίτικα εδώ που τα λέμε, να τον λες Ελλήνε. Δεν είχε καμία σχέση. Και μετά γύρισαν στη Γερμανία και λέγανε, εκεί κάτω δεν γίνεται τίποτε. Δεν πρόκειται να σωθεί αυτό το κράτος, ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν πια καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Οι διαξυφισμοί των ιστορικών της εποχής δεν αποτελούν μόνο μια θεωρητική άσκηση γύρω από τα ιδεολογικά προβλήματα της ιστορίας. Φανερώνουν και ένα πρακτικό πρόβλημα που το ελληνικό βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα. Την ενσωμάτωση ενός πολύ ετερόκλητου πληθυσμού σε ένα εθνικό σύνολο. Αφορά κυρίως τους κατοίκους αλβανικής καταγωγής, τους λεγόμενους αρβανίτες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του αγώνα. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί αρβανίτες υπήρξαν ηγέτες από τους πολύ σημαντικούς αγωνιστές του 21, παραδείγματος χάρη οι Σουλιώτες. Ανάλογοι αρβανίτες ικανοί στον πόλεμο ήταν οι θαλασσινοί. Οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι ήταν οι αντίστοιχοι των Σουλιώτων στη θάλασσα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν πολύγλωσσοι. Ο Μάρκος Μπότσαρης έφτιαξε ένα λεξικό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λεξικό της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι ήταν εξίσου επαρκής και στις δύο γλώσσες. Και θα προσέθετε ότι πρέπει να ήξερε και τουρκικά για να συνεννοείται. Άρα τρεις γλώσσες σίγουρα ήξερε. Ο Κολοκοτρώνης επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αμυγός Έλληνες σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Χαρακτηριστικά ο Παρηγόπουλος μάλιστα αναγκάζεται κάποια στιγμή να μιλήσει για την προσέγγιση Αλβανών και Ελλήνων. Και βρίσκει πολύ φυσικό αυτοί, όντας χριστιανοί ορθόδοξοι, να είναι ίσως οι πιο εκλεκτοί υποψήφοι για ένταξη μέσα στο ελληνικό έθνος. Οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος και έγιναν υπερέλληνες κατά κάποιο τρόπο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υιοθέτηση της φουστανέλας. Η φουστανέλα ήταν ένα ένδυμα το οποίο οι αλβανόφωνοι κάτοικοι των Βαλκανίων φορούσαν κατά κανόνα. Η προεδρική φρουρά σήμερα, για παράδειγμα, σαν χαρακτηριστικό της έχει τη φουστανέλα, η στολή βασίζεται στη φουστανέλα. Ένα καθαρά αλβανικό ένδυμα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους. Σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι ο εθνικισμός έχει μόνο την ομογενοποίηση σαν στόχο του, βλέπουμε ότι ενέχει μέσα του στοιχεία διαπραγμάτευσης που του επιτρέπουν να έχει μια ελαστικότητα.